φωτιάχουνε τα χείλη σου και πυρκαγιές ξεσπούνε. Ω αγάπη μου και πυρκαγιές ξεσπούνε. Μια καθαρότητα στο κομμάτι. Αυτή σου η παρατήρηση ήταν πάρα πολύ σωστή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταλάβαμε όργανα, ρε παιδί μου, μουσικά όργανα. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Αντώνη, καλώς ήρθες με την ξεχωριστή παρέα σου. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, με τον Μιχάλη τον Πελιβάνη και πρόσφατα τα συζητούσαμε. Καλώς ήρθατε, να γνωρίσουμε λίγο. Να γνωρίσουμε. Την παρέα σου. Ο Μιχάλης ο Φραγκιαδουλάκης είναι στο Λαούτο. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι. Καλώς όρισες. Ο Μιχάλης ο Μπελιβάνης, όπως προείπατε, στη Λύρα. Ο Μανώλης ο Δρύμης. Γεια σου, Μανώλη, καλώς όρισες και εσύ.
Καλώς όρισες. Τι ωραία όμως, ρε παιδί μου, που συντονίζονται τα μουσικά όργανα. Δεν ξέρω αν είναι και η χημεία των καλλιτεχνών, Αντώνη, που σίγουρα θα παίζει τον ρόλο του. Σίγουρα. Αλλά και το τι έχετε επιλέξει, το ότι τα καταλαβαίνουμε ακόμη και εγώ, που δεν ξέρω από κριτική μουσική, αλλά μου αρέσει να την ακούω. Νιώθω αυτή τη διαφορετικότητα, την αισθάνομαι. Αυτός είναι ο σκοπός, βασικά. Να μπορεί να ακούσει και κάποιος ο οποίος δεν είναι από την Κρήτη. Mm-hmm. 38 παράδειγμα είμαι εγώ. Ψάχνεις μακριά. Και επίσης να είναι καθαρός ο ήχος σε κάποιο ακροατή, ο οποίος δεν ακούει ακόμα και τα κριτικά mm-hmm. ή δεν ακούει τέλος πάντων τη μουσική τη δικιά μας, να μπορεί να καταλάβει τι υπάρχει σε αυτό το πράγμα που κάνουμε. Αντώνη, έχεις συστηθεί στο κριτικό κοινό πολλά χρόνια πριν, έτσι, ίσως και οι συστάσεις δικές μου να περισσεύουν, η αλήθεια είναι. Σε γνωρίσαμε και μέσα από το κουαρτέτο, με τον Θανάση τον Μαυρόκοστα, νομίζω... Το Στέλιο τον Πετράκη. Το Στέλιο τον Πετράκη. Και το Γιώργο του Σταυρακάκη. Το Γιώργο του Σταυρακάκη. Οργώσει το τον γιο κόσμο, του Βασίλη του Σταυρακάκη. Ναι, ο Γιώργος είναι το έτερο μέλος της παρέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να είναι. Α, δεν μπορούσε. Σε γνωρίσαμε λοιπόν μέσα από αυτό το μοναδικό σχήμα που λάτρεψαν όχι μόνο εδώ οι κριτικοί, αλλά και πανταχού κριτικοί στην Ομογένεια. Ταξιδέψατε, κάνατε πολλά χιλιόμετρα για να περάσετε τα δικά σας μηνύματα της παράδοσης, Ναι, η αλήθεια είναι ότι καταρχάς ξεκίνησα και είμαι στο πλευρό του Βασίλη, του θείου του Σταυρακάκη. Και συνεχίζω να είμαι, εννοείται. Μετά μπήκαμε στη δικασία μια ιδέα του Στέλιου του Πετράκη, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν πρωτεργάτης, να κάνουμε mm-hmm. το κριτικό κουαρτέτο. Ταξιδέψαμε σε πάρα πολλές χώρες, η αλήθεια είναι. Και γίναμε... Σας αγάπησε πολύ ο κόσμος. Γίναμε, να σου πω την αλήθεια, μάρτυρες αυτού που ξέρουμε δηλαδή, ότι η κριτική μουσική είναι πάρα πολύ δυνατή, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αντώνη. Απλά το βιώσαμε αυτό ένα παραπάνω στο εξωτερικό. Είναι διαφορετικό το συνέστημα να απευθύνεσαι σε κριτικούς στην Κρήτη και διαφορετικό να απευθύνεσαι σε κριτικούς, σε ανθρώπους που λατρεύουν την κριτική μουσική στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε γωνία του πλανήτη. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι το κουαρτέτο στο οποίο συμμετείχαμε δεν έπαιζε μόνο, δεν έκανε παραστάσεις σε ομογενείς, αλλά ήταν... Βασική παράμετρος. Εμένα μου είχε διαφύγει, νόμιζα ότι απευθυνόταν μόνος τους ομογενείς. Όχι. Το κουαρτέτο έπαιρνε μέρος κυρίως σε φεστιβάλ, παγκόσμιο φεστιβάλ, στα οποία το κοινό δεν είχε καμία σχέση ούτε με την Ελλάδα ούτε με την Κρήτη. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή ο καθένας από εμάς, είτε μέσω άλλων σχημάτων, τέλος πάντων, mm-hmm. έχουμε ταξιδέψει στην Ομογένεια, στο εξωτερικό δηλαδή, και έχουμε πάει σε γλέντια της Ομογένειας, σίγουρα είναι διαφορετικό. Σίγουρα οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό λαχταρούν περισσότερο την μουσική μας. Δεν την έχουν καθημερινά. Διαθέσιμη, για παράδειγμα. Διαθέσιμη σε ζωντανή στιγμή. Ναι, ζωντανή σε ζωντανή της μορφή, έτσι. Γιατί αν θέλεις να μπεις σε μια πλατφόρμα να ακούσεις. Τώρα πια ναι, είναι πολύ εύκολο. Αλλά το να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με τους καλλιτέχνες, είναι διαφορετικό το συνέστημα, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Υπάρχει ένα τεράστιο feedback. Δηλαδή που το εισπράττεις όταν πας στο εξωτερικό. Mm-hmm. Το σημαντικό πάντως, και όχι μόνο για τη συνεργασία με τον Βασίλη Σταυρακάκη, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα, ή από το κουαρτέτο, είναι ότι είστε μια δεμένη ομάδα και αποτελείται αυτή η ομάδα, η καλλιτεχνική, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το κομμάτι της μουσικής, όχι αποκλειστικά το κομμάτι της κριτικής λύρας, του μαντολίνου, του λαούτου. Πατάτε πάνω σε νόμους της μουσικής. Ναι. Σας έχω δει στο παρελθόν να συμμετέχει και ένας από τους κορυφαίους καθηγητές, τον είχαμε και πρόσφατα, mm-hmm. ο κύριος Γιάννης Παπατζανής. Δηλαδή, επιλέγετε ποιοι θα συμμετέχουν και θα ενορχιστρώσουν το όραμα το δικό σας που είναι ποιοτική κριτική μουσική, τέλος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ούτως ή άλλως παίζουμε, είμαστε δηλαδή οι φορείς της κριτικής μουσικής με τον τρόπο αυτό τον οποίο τη γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή μέσα από τα πανηγύρια, τους γάμους, τα φεστιβάλ και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά μέσα από αυτό που κάνουμε προσπαθούμε λίγο να αναδείξουμε και κάποια άλλα σημεία της μουσικής. Όχι μόνο της κριτικής, της παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή έχουμε και ρεπερτόρια από άλλα μέρη της Ελλάδας, ας πούμε, τα οποία μας αρέσουν, τα παραδοσιακά, τα δημοτικά. Αυτά. Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι μια άλλη προσέγγιση. Για να είμαστε όλοι χαρούμενοι, είτε είμαστε από την Κρήτη, είτε όχι. Να ικανοποιηθούμε όλοι. Η μουσική είναι οικουμενική, ούτως ή άλλως. Η μουσική είναι για όλους. Ναι, είναι για όλους. Τι θα ακούσουμε. Ναι, τι. Τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε μια σειρά από κριτικά σειρτά από τέσσερις μεγάλους δημιουργούς της κριτικής μουσικής. Τους αείμνηστους, τέλος πάντων, τον Ξελούρη, τον Μουντάκη, τον Σκορδαλό και τον Κλάδο. Thank you.
στο ρίζωμα του χαρακιού. Με μαραζώνει, πόνος με μαραζώνει, πόνος.
έρθουμε λίγο κοντά σας, αφού κάνατε μία μικρή παύση. Να μην έρθουμε εμείς που αγαπάμε πολύ την κριτική μουσική, Αντώνη, και χορεύουμε, τραγουδάμε ταυτόχρονα. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί κάποιος με τη δική του καλλιτεχνική παρέα σε μία εποχή που γενικότερα υπάρχουν πολλά είδη διαφορετικά μουσικής, ακόμα και θα τολμήσω να πω πολλά είδη διαφορετικής κριτικής μουσικής, να μπορέσει και να παλεύει με το μερτικό της παράδοσης και το τσαγανό που μπορεί. Εντάξει, θέλει μεγάλη προσπάθεια, σίγουρα. Θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια, θέλει πείσμα, θέλει υπομονή. Συνήθως, επειδή δεν θα το πω για μας, ας πούμε, αυτό, συνήθως τα σχήματα τα οποία ακολουθούν έτσι ένα ποιοτικό δρόμο θέλουν μεγάλη υπομονή. Διότι το εμπορικό, όπως για να το κάνουμε, έχει μεγάλο κοινό το εμπορικό. Είναι γρήγορο, είναι εύκολο και με αυτόν τον τρόπο έχει μεγαλύτερη απήχηση. Το ποιοτικό πρέπει λίγο να εισχωρήσεις και λίγο σε βάθος για να το καταλάβεις, για να το αντιληφθείς. Έχεις απόλυτο δίκιο, αντιληφθήκαμε πλήρως. Δεν το λέω, το λέω για κάθε είδος ποιοτικού. Έτσι είναι για όλα τα είδη. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και οι φανατικοί θαυμαστές της πιο ποιοτικής κριτικής μουσικής, που σας ακολουθούν πιστά, γιατί είναι αυτό το είδος που τους αρέσει. Είναι το κοινό. Είναι... Και γι' αυτό έχετε διατηρηθεί, έτσι. Ναι. Κάτι σημαίνει αυτό. Το κοινό είναι πολύ δυναμικό. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι αυτό το μέγεθος που έχει το εμπορικό, αλλά είναι πάρα πολύ, πολύ... έχει δυνατό πυρήνα. Ξέρεις, αυτά τα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, εφάμιλα της αξίας βεβαίως των ανθρώπων που έχουμε εδώ και του συγκροτήματος, δημιουργούν και νέες γενιές μερακλείδων της παρέας, εγώ έτσι θα το πω, αυθεντικούς, δεν ξέρω, ή διατηρείται ακόμα και αυτό μέσω της ποιοτικής κριτικής μουσικής. Όπως και να έχει, πριν μιλούσαμε στο διάλειμμα και μου είπατε ότι δεν θα πούμε μόνο κριτικά. Όχι. Τι έχουμε, τι θα πούμε. Όπως είπαμε πριν, μας αρέσουν κομμάτια από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο βέβαια, εννοείται. Θα εστιάσουμε στην Ελλάδα, θα εστιάσουμε στην Ελλάδα. Έμαθες πολλά στα ταξίδια που έκανες. Επηρεάζουν και αυτά τα ταξίδια. Η μουσική, όσο την ψάχνεις, διαπιστώνεις ότι δεν γνωρίζεις τίποτα. Είναι ατελείωτη. Όσο γνωρίζεις πραγματικά, δηλαδή λες τελικά δεν ξέρω τίποτα. Αυτό. Και από ρεπερτόριο και από... Και πότε θα μάθω, όπως λέει ο Μανώλης, ναι. Κάθε μέρα μαθαίνεις και από κάτι, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο είναι από το νησί της Κύρου, το Θαλασσάκι. Πάμε. Και μετά θα παίξουμε άλλο ένα δημοτικό τραγούδι, τα Κόκκινα Χίλια, θα τα παίξουμε μαζί. Ωραία. Thank you.
σταλαγμάτια, σταλαγμάτια. Το μαρμαρό, το μαρμαρό τρυπιέται. Κι αγάπη που, κι αγάπη που δεν παίρνεται. Δεν πρέπει να, δεν πρέπει να. Για κριτού γυαλού και βάψε.
Εβάψεια, εβάψε η άκρη του γυαλού κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κόκκινα χείλη, κόκκινα χείλη φύλισσα. Κόκκινα χείλη, κόκκινα χείλη φύλισσα. Να σου πω εγώ τι αισθάνθηκα, εγώ θα το πω ανοιχτά. Μουσικές. Αυτό ήθελα να πω κάτι στο μυαλό μου. Είσαι ταξιδεύεις ειλικρινά, ηρεμή ψυχή σου. Αν έχεις κάποιο βάρος εδώ στο στήθος, στο στέρνο, κάπως φεύγει, ξεχνάς αυτό που σε προβληματίζει και ηρεμείς, χαλαρώνεις. Ξέρουν τα παιδιά που επενδύουν πολύ καλά. Για να χαμογελάει ο Αντώνης, μάλλον ξέρει, το έχουν ξαναπεί. Ναι, η αλήθεια το έχω ξαναπεί. Είδες. Το ξαναπεί. Είναι αλήθεια, αλήθεια σου είπανε. Για να στο λέμε κι εμείς σημαίνει ότι ερχόμαστε να το επιβεβαιώσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας, που βλέπουμε και κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ξέρετε πώς είναι αυτά με τα τηλεοπτικά πλαίσια. Εννοείται. Θα κλείσουμε όμως μουσικά. Θέλω να μας δώσετε λίγο χρόνο να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Θέλω να πω μια κουβέντα πριν. Ναι, βεβαίως. Αφού σας ευχαριστήσω και εσάς. Να σε καλά. Ευχαριστώ και την κυρία Κοκοσάλη για την πρόσκληση. Την κυρία Ελένη. Την κυρία Ελένη, βεβαίως. Έτσι. Θα τα μεταφέρουμε, αν και μας βλέπει πάντοτε. Είναι στο επανειδήν. Μία από τις καλύτερες φαν μας είναι. Επομένως, μας βλέπει σήμερα. Και σε όλα αμοιβαία τα αισθήματα. Μας αγαπάει, την αγαπάμε. Και σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Να είστε καλά. Λοιπόν, Αντώνη μου, θα έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στην Άννα. Σε όλους τους χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Έχεις Άννα στη ζωή σου? Όχι. Αλλά... Εγώ έχω την Ονά μου. Νονά. Ναι, να τη πω πολλά φιλιά. Από εκεί το Χριστιανά, ρε Λευτέρη. Γραφικά. Α, η χολύτριά μας, η Ανούλα. Πού είναι η Ανούλα? Να, Ανούλα, η Ανούλα, χρόνια ευχαριστώ. Πολλά, να σε χαιρόμαστε. Στα γραφικά η Άννα. Γεια σου, Ανούλα, και σε σένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ. Παρασκευή σήμερα που σημαίνει το δικό μας το ραντεβού. Να νεώνεται για τη Δευτέρα. 3 η ώρα θα είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε. Πες και σε αυτό που θέλει. Λοιπόν, όχι. Να προσέχετε το Σαββατοκύριακο. Θα έχει εξαιρετικό καιρό. Περάστε όσο πιο όμορφα γίνεται. Χαλαρώστε. Αποτοξινωθείτε και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε μέσα σε όλο αυτό που ζούμε πάντοτε, μα πάντοτε να χαμογελάτε. Κλείνουμε με την παρέα του Αντώνη. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Πολύ. Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά. Ξέχασες, μα ρώτα με κι εμένα.
ερωτάς μπορεί, μόνο ερωτάς μπορεί να αλλάξει τα γραμμένα. Αλλάξει τα γραμμένα να ξαναφέρει τη χαρά σε εκείνη πικραμένα. Να ξαναφέρει τη χαρά σε εκείνη πικραμένα. Σε φτάκια, άλλο τα ποναλάκια. Κι άλλο τα ποναλάκια, άλλο νερό έχει ο ποταμός, κι άλλο νερό τα αριάκια.